Θα κάνω τον κόπο πριν μιλήσω για το έργο της Επιτροπής που έχετε πει, να σας πω δύο λόγια τι μπορεί να κάνεις με το επιμελητήριο. Η απάντηση είναι τα πάντα που προβλέπονται από ένα νόμο. Ξεκινάω από τα πολύ απλά. Θέλουμε να κάνουμε εκπαίδευση. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση, γιατί ό,τι δουλειά και αν κάνετε, και εγώ επαγγελματία είμαι, αν δεν εκπαιδευτεί και αν δεν μπει στα νέα δεδομένα, τότε ό,τι δουλειά και αν κάνει θα μείνει πίσω. Γι' αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα των μικρομεσαίων, να ξέρετε. Ό,τι εκπαίδευση λοιπόν και αν ζητήσουν τα μέλη μας, η επιτροπή σας που εκφράζεται στο συγκεκριμένο επάγγελμα, μπορούμε να την κάνουμε δωρεάν. Από το πολύ απλό που είναι τα social media ή τον τρόπο που λειτουργεί στο ίντερνετ, τον τρόπο που πουλάει στο ίντερνετ, μέχρι ένα θέμα που αφορά ιδιαίτερα ένα συγκεκριμένο κλάδο. Αρκεί να δημιουργούμε μια ομάδα 25-30 ανθρώπων, να αιτιολογείτε γιατί κάνουμε, άρα μπορούμε να κάνουμε ό,τι εκπαίδευση θέλετε. Όλοι σας είστε υποχρεωμένοι να έχετε περάσει το τεχνικό ασφαλείας. Έχουμε το τμήμα, το έχουμε τιμή, η οποία είναι 20 ευρώ, δεν θυμάμαι κιόλας, σίδερο χέρι, πάρα πολύ μικρή, και εννοούμε μόνο τα έξοδα του καθηγητή για να το κάνετε φτηνά. Όσοι έχουν καταστήματα εστίασης, έχουμε κάνει τον ΕΦΕΤ, τον οποίο επίσης τον δημιουργούμε, σε το λέω τα απλά. Έχετε ένα θέμα για τα τι αφορά η φορολογία σε εσάς, τι συζητιέται, όχι αν συμφωνείς διαφωνείς, αυτό είναι άλλο θέμα. Ξέρουμε να δούμε πώς είναι η φορολογία σε έναν. Πώς υπάρχει, τι μπορείς να κάνεις για να μπορείς να λειτουργήσεις καλύτερα. Έχουμε στο επιμελητήριο και φοροτέχνη και λογιστή και δικηγόρο για εσάς. Άλλωστε πρέπει να ξέρετε ότι κάθε μέρα υπάρχει ένας φοροτέχνης και ένας λογιστής και ένας δικηγόρος εδώ, ένας λογιστής, το οποίο μπορεί να ζητήσει ό,τι πληροφορία θέλετε εντελώς δωρεάν. Στείλουμε τώρα μηχανισμό για τα κόκκινα δάνεια. Τι εννοούμε στα κόκκινα δάνεια, γιατί να σε καθοδηγήσουν τι τρόπους έχεις για να μπορέσεις να μιλήσεις με την τράπεζα, ώστε να μπορεί να υπάρχουν ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσεις και αν αυτό που θέλεις γίνεται. Εξοδικαστικός. Επίσης, μηχανισμό που μπορείς να δεις αν μπορείς να μπεις στον εξοδικαστικό. Και κυρίως το έγκαιρη προειδοποίηση. Είναι ένα πρόβλημα που βγήκε τώρα και εδώ χρειάζομαι να σας πω πολύ γρήγορα δύο πράγματα. Τι σημαίνει έγκαιρη προειδοποίηση? Είναι ένα πρόγραμμα που αποφασίστηκε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Από αυτό το πρόγραμμα επιλέχθηκαν 5 χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, για να το κάνουμε, και επιλέχθηκαν από την Ελλάδα δύο φορείς. Η ΓΕΣΕΒΕ και το ΕΑ. Έγκαιρη προειδοποίηση σημαίνει ότι θα έρθουμε να δούμε την επιχείρησή σου εφόσον το επιθυμείς, που το έχουμε βγάλει παντού. Τι θα έρθουν δηλαδή, ειδικοί, εκπαιδευμένοι γι' αυτό, φοροτέχνες, λογιστές, δικηγόροι, οικονομολόγοι, και θα συζητήσουν μαζί σου το θέμα που έχει στη δουλειά σου. Θα έρθει μετά και ένας μέτρος να σε βοηθάει για να δει και να σου προτείνει ποιοι είναι οι τρόποι για να μπορείς να υπάρξεις αύριο στην αγορά. Το θετικό με αυτό είναι ότι αφού όλο αυτό προχωρήσει, δημιουργούμε αυτό που ονομάζουμε μια βιβλιοθήκη, ώστε να υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι να σε βοηθούν πάντα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο οι πληροφορίες που θα συλλέξουν από τις 5 χώρες θα αποτελούν εν είδη το νομοθετικό πλαίσιο που θα λειτουργήσει η Ευρώπη στο μέλλον. Άρα είναι σημαντικό. Οι θέσεις που έχουμε γι' αυτό είναι 480. Φαίνεται περίεργο, αλλά ενώ είναι όλα εντελώς δωρεάν, είναι απόλυτα εχέμηθα, δεν υπήρξε η μεγάλη προσέλευση που περιμέναμε. Αυτό κυρίως γιατί, όπως και σε όλα τα θέματα, υπάρχουν θέματα ανασφάλειας. Αυτό που σου δίνει το επιμελητήριο είναι είτε σε φωνάξουμε εδώ για την έγκαιρη προειδοποίηση που θα λάβετε υπόψη σας πολύ σημαντικά, είτε μιλήσει με το φορολογικό, το φοροτέχνη που έχουμε, είτε με τον δικηγόρο, είναι απόλυτα σίγουρο ότι είναι όλα δωρεάν και είναι απολύτως σίγουρο ότι είναι εχέμηθα. Γιατί όλα αυτά τα στήσαμε για να στηρίξουμε τα μέλη μας όλοι σε εσάς. Και σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία, για να μην σας κουράζω άλλο, να βγάλουμε έναν πίνακα όλων των πραγμάτων που θα μπορούσε κάποιος να κρατηθεί από το επιμελητήριο. Θα μπορούσε όμως και να κρατηθεί κάτι άλλο που εγώ δεν θα μπορώ να σας το πω, θα το βγάλει η Επιτροπή. Θα μπορούσε να κρατηθεί ακόμα και μια παρέμβαση στο Υπουργείο, συντεταγμένη, ώστε να μπορέσουμε να πάμε για ένα θέμα που αφορά τους εμπόρους και στο οποίο να θυμάσει η συμβολή του επιμελητήριου να είναι εκεί, να του δώσει δημοσιότητα, να το συζητήσει. Δεν θα σας πω ποτέ να το λύσει. Θα σας πει να είναι μαζί σας και να συζητήσει ένα θέμα. Που βεβαίως μπορώ να σας πω ότι στην προηγούμενη πενταετία αλλάξαμε 8 υπουργικές αποφάσεις σε πολλούς κλάδους. Θα μπορούσε να είναι και αυτό ένα θέμα, αλλά δεν μπορώ εκ προημού να το πούμε. Να το πούμε σε ένα επιμελητήριο. Ολοκληρώνοντας, ο Νίκος εκ μέρους της Διοικητικής Επιτροπής για να λάβει το έργο αυτής της Επιτροπής των Εμπόρων. Η πρώτη ιδέα που είχε είναι μια μεγάλη ιδέα που ήρθε σε εμάς και θα τη συζητήσετε εσείς για μια αναμόρφωση του τρόπου λειτουργίας του κέντρου της Αθήνας, πιο προσιτή για τους τουρίστες. Δεν ξέρω πώς έχετε υπόψη σας, αλλά πρέπει να τη δείτε. Αυτή είναι μία από τις ιδέες που εμείς θέλουμε να τη στηρίξουμε να προχωρήσει, γιατί ουσιαστικά βοηθάει όλα τα μαγαζιά του κέντρου της Αθήνας. Θα μπορούσαν να υπάρξουν εδώ και άλλες ιδέες και θα μπορούσαν αυτά να γίνουν πάντα σε συνεννόηση. Και είναι χαρά μας που είναι εδώ για τη Δήμαρχος και με το Δήμο και με την Περιφέρεια που έχουμε βρεθεί όλο αυτό το διάστημα. Έχουμε βρεθεί και με το Δήμο και με την Περιφέρεια και με το όποιο Υπουργείο χρειάζεται. Πρακτικά, εγώ λέω να βρούμε προτάσεις που βοηθάνε την αναβάθμιση του κέντρου. Μέσα στις προτάσεις αυτές θα μπορούσαμε να πούμε είναι
Η ιδέα που λέμε πάντα, ότι μέσα στο κέντρο, έτσι, για να έχετε υπόψη, έχουμε περίπου 700 κτίρια άδεια. Να ξέρετε, ο Πελτρίς προτείνει ένα μεγάλο μέρος αυτά τα κτίρια να το πάρουμε με δικά μας έξοδα να τα αναβαθμίσουμε, γιατί σωστά ισχύει, όπου υπάρχουν φώτα υπάρχει μικρότερη εγκληματικότητα. Άρα, ακόμη και τα φώτα να τα αναμένα σε όλα τα κτίρια αυτά, θα μείνουν την εγκληματικότητα. Γενικά, στείλουμε μαζί σας αυτό που έχετε στο μυαλό σας και που, αυτό που έχετε ως δεδομένο είναι ότι θα φτάσει στα αυτιά αυτό που χρειάζεται. Το τι λύση θα δώσει όμως πάντα πολλές φορές είναι εξάρτηση πολλών πραγμάτων. Εγώ θέλω να σας παρακαλέσω να συμβάλλετε στο έργο της Επιτροπής, να στηρίξετε αυτές τις προσπάθειες, γιατί όλες αυτές τις προσπάθειες βοηθάνε όχι την επιχειρηματικότητα γενικά, το σύνολο, αλλά και ειδικά εσένα. Δηλαδή, αύριο το πρωί, αν το κέντρο λειτουργήσει διαφορετικά, δεν θα είναι προς όφελο σου, θα είναι μάλλον προς όφελο σου, αλλά και δικό σου. Και βεβαίως να ξέρετε καλά ότι δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη χωρίς ανάπτυξη του κέντρου. Παγκοσμίως. Όταν η χώρα πάει προς τα μπρος και ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα πάει προς τα μπρος, το πρώτο κομμάτι που θα ανέβει πάρα πολύ θα είναι το κέντρο της Αθήνας. Είναι δεδομένο. Έτσι πάει πάντα. Γι' αυτό θα παρατηρήσετε, σας λέω και είδηση, ότι οι τιμές των ακινήτων σε κάποιες περιοχές του κέντρου αρχίζει να ανεβαίνει κατακόρυφα. Γιατί προσβλέπουν όλοι σε αυτή την ανάπτυξη. Δηλαδή, έχουμε περιοχές που περίεργως σε μια εποχή κρίσης ανέβηκαν πάρα πολύ, γιατί αυτό είναι αυτονόητο. Ενώ στην περίοδο της κρίσης, θα σας πω κιόλας, τα περισσότερα κλειστά μαγαζιά δεν είναι στην περιφέρεια, στο κέντρο. Στην ανάπτυξη σημαίνει το ανάποδο. Ανοίγουν όλα τα μαγαζιά στην Αθήνα και κλείνουν κάποια της περιφέρειας. Νόμος αυτός που δεν αλλάζει. Αυτό λοιπόν πάει να συμβεί και τώρα. Και νομίζω ότι η αναβάθμιση του κέντρου στηρίζει όλους. Αρκεί κάθε φορά να καταλαβαίνουμε ποιο είναι το επόμενο βήμα που μπορούμε να κάνουμε. Τι μπορούμε να ζητάμε που να είναι εφικτό. Ζητάμε και ανέφικτα. Αλλά καλύτερα να πάμε στα εφικτά. Γιατί ξέρετε, όλοι μας θα μας θυμούνται, εσάς που είστε στην Επιτροπή, εμάς που είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο, όχι από αυτά που λέμε, αλλά από αυτά που κάνουμε. Αν στο τέλος από το έργο της Επιτροπής βγουν και καλά πράγματα, θα μας θυμούνται. Αν δεν βγει τίποτα, δεν θα μας θυμάται κανένας. Θα πρέπει να λέμε πράγματα που γίνονται και που άλλος βλέπει την ικανοποίησή του από την επόμενη μέρα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Πρόεδρε, ευχαριστώ για καταρχήν για τη φιλοξενία. Το βλέπω διαφορετικά το θέμα. Με την έννοια ότι